η κυρία μας είπε ότι δεν μπορείτε να μείνετε γιατί το παιδί είναι άρρωστο και δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά σπίτι στο Ρέθυμνο, πέρα από τις τιμές, γιατί δεν θέλουν παιδιά ή δεν θέλουν άρρωστα παιδιά, όπως το λένε. Κοινωνικός ρατσισμός στην πιο σκληρή μορφή του. Η μαρτυρία της 39χρονης νοσηλεύτριας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Μαρίας Αντουανέτας Αναγνωστοπούλου, στην Κρήτη TV, είναι συγκλονιστική. Οι διοκτήτες διαμερισμάτων αρνούνται να τις νοικιάσουν σπίτι, χαρακτηρίζοντας το 4χρονο αυτιστικό παιδί της άρρωστο. Βρήκαμε με τα χίλια ζόρια ένα σπίτι στο Ρέθυμνο και ενώ ήταν όλα εντάξει και ετοιμαζόμασταν για τη μετακόμιση, μας είπε η κυρία ότι τελικά φοβάμαι ότι οι γείτονες μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα με το παιδί σας, επειδή έχει αυτισμό και σαφώς θέλω να φύγετε, επειδή το παιδί είναι άρρωστο. Η οικογένεια βρέθηκε στο δρόμο μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι που ζούσαν, το οποίο καταστράφηκε. Γονείς και παιδιά σώθηκαν από θαύμα. Το 4χρονο αγοράκι είχε ξυπνήσει λίγο νωρίτερα ζητώντας φαγητό. Η 39χρονη μητέρα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ συγκλονισμένοι πυροσβέστες ανέσυραν νεκρό το ειδικά εκπαιδευμένο σκύλι της οικογένειας. Ο Γολγοθάς όμως είχε μόλις αρχίσει. Με χίλια βάσανα και τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας εντοπίστηκε διαμέρισμα για ενοικίαση. Δόθηκε εγγύηση και τη μέρα που ξεκίνησε η μετακόμιση της οικογένειας, τους ανακοινώθηκε πως είναι ανεπιθύμητη, γιατί το 4χρονο αγοράκι θα μπορούσε να προκαλεί φασαρία. Δώσαμε αυτά που έπρεπε να δώσουμε, το χρηματικό ποσό, και ήξερε ότι εκείνη τη μέρα θα είχαμε τη μετακόμιση. Μας πήρε ένα τηλέφωνο, μας είπε: ελάτε να μιλήσουμε πρώτα. Το παιδί δεν έχει κάποια μορφή μεγάλη αυτισμό, που να πω ότι θα κάνει πάρα πολύ φασαρία, ότι ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα, έχει και οργανικά θέματα. Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονται οι συνάδελφοι της 39χρονης από το νοσοκομείο, ο Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αυτισμό, αλλά και ο Σύλλογος Ξενοδόχων του Ρεθύμνου, που εξασφάλισε για την οικογένεια προσωρινή στέγη σε κλειστό ξενοδοχείο. Ο 4χρονος ήρωας της εφιαλτικής εκείνης νύχτας είναι ένα παιδί χαρούμενο και λειτουργικό, το οποίο πάσχει από επιληψία. Ο σκύλος που δηλητηριάστηκε από μονοξίδιο του άνθρακα ήταν ο δικός του φροντιστής. Σύμφωνα με την παιθοψυχολόγο που το παρακολουθεί, πρέπει να επανέλθει σε μια σταθερότητα. Εγώ δεν θέλω ηθική μεταχείριση για το παιδί μου, θέλω ίση μεταχείριση. Αυτά τα παιδιά θέλουν ίση μεταχείριση. Αγωνιούμε για να τα βγάλουμε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Να δουλέψουν για την κοινωνία, να βγάλουν το προς το ζήν. Όχι να μας το στιγματίζει η κοινωνία. Εμείς οι γονείς αγωνιζόμαστε. Θέλουμε ίση μεταχείριση. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2021 να μην μπορείς να βρεις ένα σπίτι στο Ρέθυμνο. Δεν ζητάω σπίτι. Ζητάω να πληρώσω ένα σπίτι αξιοπρεπώς.